Εντάξει, εδώ φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε μόνο τη νίκη. Η ΑΕΚ βολευόταν και μετοχή. Οπότε ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ένας έπαιζε για ένα αποτέλεσμα και ο άλλος έπαιζε για δύο. Αυτό βοήθησε πολύ την ΑΕΚ να παίξει το κλείνω με και φεύγω. Μια πιο επιθετική τριάδα πίσω από το φορ ή μια ομάδα με Βιαφάνης, Χατζηγιοβάνη, Καπετζή, ενώ η άλλη ομάδα με τρία οχτάρια, με τον Γαλανόπουλο να πατάει περισσότερο κατ' εντολή την περιοχή του αντιπάλου και τον Γκρίζιτς με τον Σιμάσκι να έρχεται στα οχτάρο έξαρα περισσότερο, και ή ο Μάνταλος να παίζει τον τέταρτο και να προσπαθεί να πιάσει στην πλάτη τον Ασαριφάρ και τον Ντάγκοβιτς στην πλάτη του Παναθηναϊκού, ή το αντίθετο, να πάει ο Ντάγκοβιτς δεκάρι και να κάνει τον Μάνταλο να φύγει. Αλλά βλέπω ότι χτύπησε η ΑΕΚ στην αντεπίθεση στην πλευρά του Μολό και του Σέγκεφελντ, που ήταν επική στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μολό έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι και μαζί με τον Χουακάρ πιστεύω ότι είναι δύο μπακ που σε ένα Παναθηναϊκό καλό, σε ένα Παναθηναϊκό με πλούσιο πρόεδρο, σε ένα Παναθηναϊκό με πρωταθλητισμό, ιδιαίτερα ο Μολό, μπορεί να παίξει το δεξί μπακ άνετα. Κάνει και κάποιες διαγώνιες κινήσεις, στυλ μάτος, στα καλά του. Πάει να κάνει και το δεκάρι, πατάει και περιοχή. Πολύ μοντέρνος μπακ, δεν είναι μπακ η θέση του, αλλά βγαίνει πολύ καλά και σαν μπακ, γιατί έχει πολύ καλά μαρκαρίσματα. Εκεί λοιπόν ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να δημιουργήσει, άφησε τον Ιασέ μπροστά από τα δύο στόπερ, ήταν πολύ καλά, και ο Σαγκαρέ βγήκε πιο οχτάρι. Εδώ τώρα πιστεύω ότι έγινε ένα λάθος. Ο Παναθηναϊκός ήθελε στη θέση του Καπετζή ένα πιο εξτρέμ και τον Χατζηγιοβάνη από την άλλη μεριά για να παίξει πιο καθαρό δεκάριο του Γιαφάνης. Εκεί έγινε ένα μπέρδεμα, μπερδευτήκαν λίγο οι του Παναθηναϊκού και βγαίνει το ημίχρονο 0-0. Εκεί πάνω εξακολουθεί η ΑΕΚ να παίζει την αντεπίθεση, βγαίνει κακά ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, άσχημα, και δίνει περισσότερους χώρους γιατί έχει ένα βάση πολύ απάνω τον Ιασέ και βρίσκει η ΑΕΚ χώρους, δηλαδή με τον Ιασέ και τον Σαγκαρέ ψηλά στο ρίσκο, και τον Μολό και τον Χουακάρ ψηλά στο ρίσκο, βγάζει η ΑΕΚ αντεπιθέσεις. Σε μια από αυτές έγινε και το γκολ, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο προπονητής της ΑΕΚ είναι καλός στο να κλείσει τους χώρους με δύο κινήσεις πολύ καλές, τρεις κινήσεις πολύ καλές. Έβαλε τέταρτο χάφτο Σάκοφ και δεύτερο φόρ τον Αλμπάνι στη θέση του Ντάνκοβιτς. Έπαιξε ένα 4-4-2 με 4 χαφ. Σακόφ Γαλανόπουλο κρίσει στη συμβάση με τον Γαλανόπουλο να πετάγεται πιο πάνω και τον Βασιλόπουλο να παίρνει την πλευρά πιο πολλές φορές από τον Λόπες. Νομίζω ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Σαν κλέφτρα η ΑΕΚ το πήρε και είχε το δικαίωμα να το κάνει και όφιλε να το κάνει, γιατί αν έπαιζε ένα άλλο στυλ με δύο χαφ, το Μάνταλο δεκάρι και δύο εξτρέμ, το πιο πιθανό είναι να μην έπαιρνε το παιχνίδι. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός και τα Γιάννενα είναι οι μοναδικές ομάδες που πέφτουν στατιστικά πάρα πολύ στα δεύτερα ημίχρονα. Ίσως πρέπει να το ψάξουν αυτό την επόμενη σεζόν. Και η ΑΕΚ δίκαια βγαίνει έναντι αυτού του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, μαζί με τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, και δίκαια βγαίνει όταν βγαίνει ο Ολυμπιακός. Αυτά. Ένα τσίκ, ένα.